Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου φιλοξένησε τον Ηλυσιακό με στόχο να σπάσει το αρνητικό σερί των τελευταίων αγώνων και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Νίκου Σουτζή ήταν καλύτερη στα πρώτα λεπτά και δημιούργησε καλές στιγμές μπροστά στην αιστεία των φιλοξενούμενων, με τον έμπειρο Ηλυσιακό στη συνέχεια να ισορροπεί το παιχνίδι και να είχε ευκαιρίες για να προηγηθεί. Οι δύο ομάδες πρόσεχαν περισσότερο τα μετόπισθεν στην επανάληψη, χωρίς να ρισκάρουν επιθετικά. Με τον ΑΟΤ πάντως να έχει μια μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρέα Παπανδρέου για να προηγηθεί, ενώ και ο Πέτρου από την πλευρά του θα μπορούσε να σκοράρει. Το τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή Ταμπουρατζή βρήκε ΑΟΤ και Ηλυσιακό ισόπαλους με 0-0. Με την ομάδα του Νίκου Σουτζή να παίρνει έναν βαθμό μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Κάθε ταξίδι στην Κρήτη είναι πάντα μια δύσκολη αποστολή για την κάθε ομάδα. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο ο οποίος μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έδειξε ότι ήθελε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς. Έγινε ένα νομίζω ανταγωνιστικό παιχνίδι, ότι δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν πρέπει να το χάσεις, και αυτό σήμερα εμείς κάναμε. Νομίζω ότι η ομάδα μου όμως σήμερα ήταν αρκετά καλή και στα δύο ημίχρονα θα έλεγα. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό δυνατά, πιέσαμε ψηλά. Μας μένει μια πικρία θα έλεγα, ότι πήγαμε 0-0, γιατί βάσει ευκαιριών νομίζω ότι η ομάδα μου, αν κάποια ομάδα βασικά δικαιόταν την νίκη, ήταν η δική μας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Ηλία για αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής στη ΓΑΜΑ Εθνική.